Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Vlog παρουσίαση σήμερα. Σας το είχαμε εντάξει. Σας είχαμε εντάξει ένα καλό. Ένα καλό BMW. Μάλλον ψηλιάζεστε τι γίνεται, γιατί θα μιλήσουμε για εξακύλυνδρο, τουρμπάτο, τετρακίνητο. Είναι στα όρια των supercar. Βέβαια η BMW από ό,τι ξέρω δεν θεωρείται ότι έχει supercar, αλλά η υποδύναμη, το ποσό που απαιτείται για να γίνει αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου φτάνει στα επίπεδα των supercars. Μιλάμε για BMW Mi 4 και μιλάμε για χειριστή ή οδηγό, θα το δούμε μετά κατά πόσο μπορεί να το οδηγήσει οποιοδήποτε ή αν θέλει ικανότητες ένα αυτοκίνητο που είναι πολλά άλογα φορτωμένο, κάνοντας τη βόλτα με τον Χρήστο. Χρήστο, καλώς ήρθες στο κανάλι. Καλώς σας βρήκα, Κωνσταντίνε. Καλώς σας βρήκα όλους. Δύο BMW. Τώρα πια ένα. Δόθηκε το Mi 2. Ωραία. Πριν από 20 μέρες. Έρχεται από Mi 2 και πάει σε Mi 4. Όπα. Πίσω βλέπετε Mi 4. Αλλά αυτό το Mi 4 θα το δείτε στα επόμενα vlog. Γιατί σήμερα το Mi 4 που θα δείτε είναι το G82. Λοιπόν, και είναι ένα G82 φορτωμένο. Φορτωμένο εξωτερικά, εσωτερικά και γενικά έχει πέσει πόνος. Πόνος, δάκρυα, υδρότας. Τώρα τι θα πέσει μετά, όταν θα βλέπετε το vlog, εσείς το ξέρετε παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ήρεμα, ωραία, χαλαρά. Βαγκίτες, καναπέδες. Οι Ιάπωνες, μην τρελαίνεστε, θα έρθει η σειρά σας. Σήμερα μιλάνε τα γνήσια, τα γερμανικά, τα παλιά, τα κλασικά, τα ορθόδοξα. Μιλάμε για BMW, είπαμε. Εντάξει, τι να, αυτό το αυτοκίνητο να κάτσεις να το βλέπεις, να το χαζεύεις απ' έξω. Δηλαδή, έχουμε μαζευτεί εδώ οι τρεις της κλειστής, εγώ και δύο φίλοι μου δηλαδή, ξαδέρφια μου, και το κοιτάμε, το χαζεύουμε και έχουν φέρει και τους φίλους τους, οι φίλοι μου. Λοιπόν, Χρήστο, για πες μας λίγο γι' αυτό. Οπότε, τι μοντέλο είναι? Μοντέλο 22. Είναι Mi 4 Competition. Competition, X-Drive. Mm-hmm. Το πρώτο ελληνικό που ταξινομήθηκε τον Μάιο του 22. Πόσο καιρό το ήθελες, δηλαδή ήταν μπαμ η απόφαση? Η απόφαση ήταν μπαμ, ναι. Πήγαινε από στο Σπανό τον Γιώργο, γιατί έχουμε καλή σχέση. Ναι. Το έβλεπα στην έκθεση, το είχε φέρει ο Γιώργος για δικό του. Το είχε φέρει εκθεσιακό, ε. Ναι, και να το κάνει δικό του, γι' αυτό το είχε full extra. Πόσες μέρες έμεινε εκθεσιακό? Εκθεσιακό έμεινε 2 μήνες, γιατί δεν το επέτρεπε η BMW να φύγει παρότι το είχα αγοράσει. Δεν αφήνει η BMW τη θέση M. Ναι. Στην έκθεση του Σπανού να μείνει χωρίς αυτοκίνητο. Περιμέναμε 2 μήνες ενώ το έχω αγοράσει. Θέλουμε υποχρεωτικά. Να έρθει το επόμενο M, ναι, για να μπορέσω να το πάρω. Ήταν συμφωνία από πριν που το γνώριζα. Έχει πληρωθεί. Δηλαδή, έχει πληρώσει ένα αυτοκίνητο τώρα τέτοιο και μπορεί να περιμένει 2 μήνες. Το πλήρωσα τέλος Ιουνίου.
Μάιο μπήκε, τέλος Ιουνίου το πλήρωσα και το πήρα αρχές Αυγούστου. Παράλληλα είχα παραγγείλει και τα πράγματα. Οπότε κατά καλό καιρό τώρα και να μην το έχεις στα χέρια και να το έχεις πληρωμένο. Δεν ξέρω, μα και στα σχόλια. Στα σχόλια θέλω να βλέπω τι γράφετε. Είχα το 0. Και οπότε. Εντάξει, είχες τώρα. Ναι, αλλά. Είχες, αλλά τι περίμενες είναι το θέμα. Περίμενα και τα πράγματα γιατί λόγω από τον κορονοϊό και μετά, όπως ξέρεις, καθυστερούν όλες οι εισαγωγές. Ναι, κλασικά. Είναι και πράγματα τα οποία μόλις και πρωτοβγεί το Mi 4 το Competition, αυτό το μοντέλο, το G82. Οπότε υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Ένα διμινάκι κάναν βασικά. Οι ζάντες. Τα... Σχετικά γρήγορα, αν πει, γιατί εσύ το σκέψου να το παραγγείλεις από το 0. Τώρα πρέπει να πάρει ένα εξάμηνο, 8 μήνα και χρόνο. Είναι πάνω από 16 μήνες. 16 μήνες. 16 μήνες και εννοείται ότι. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλάζει και η τιμή που το έχει φωνήσει και όλα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, παιδιά. Έχουμε να πούμε και πολλά μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε, ναι. Εντάξει, έχει μόνο και τα λοιπά. Είναι τα πάντα. Τι θα ζήσουμε σήμερα, άρε κουφάλες, καλά θα περάσατε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, πάμε να το χαζέψουμε. Πρώτα απ' όλα εξωτερικά. Πάμε, ζάντες. Τι φοράμε? Από τη μάνα του είναι 19 μπροστά, 20 πίσω. Τις άλλαξα σε σνίτσερ. Ναι. 20 μπροστά, 20 πίσω. Παιδιά, μην μιλήσετε για λεφτά, μην βάζετε τα λεφτά, γιατί θα πάθετε, θα θέλουμε όλοι χάπια. Θα φύγουμε με 10 πόντσαν. Μην ρωτάτε για τα λεφτά πόσο κάνουνε, απλά απολαύστε τι φοράει το αυτοκίνητο. Είναι άλλης κατηγορίας. Είναι τα αυτοκίνητα αφήστε στα δωμάτια των πιτσιρικαρέων. Εντάξει, και αυτοκίνητα ιδέες στο μυαλό των υπολείπων. Πάμε να το απολαύσουμε σήμερα, το έχουμε στα χέρια μας, θα του πιούμε το αίμα, είναι μεγάλος καύτης. Πάμε. Λοιπόν, τι λάστιχο. Μπροστά, αν θυμάμαι καλά, φοράει 2,65 και πίσω 2,85 μπροστά, 30-20. 2,85, ναι. Και 2,85-30-20. Και... ό,τι φοράνε τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα πίσω, φοράει μπροστά. Και πίσω τι έχουμε, 300 φεύγα. Νομίζω πρέπει να είναι 305, αν θυμάμαι. Γιατί το είχα κάνει παραγγελία. Όχι, είναι 2,95. 30-20. Εντάξει, ένα νούμερο διαφορά, οκ. Okay. Ένα νούμεράκι μόνο. Συνήθως ναι, αλλάζουν. Να αλλάξει και τα πράγματα και αυτά, γι' αυτό. Ωραία. Και ήμασταν ανάμεσα στο 2,95. 20-20 οι ζάντες. Πάρτο, θυμάσαι καθόλου. Νομίζω 9,5-10,5. Ωραία, άρα παίρνει και άλλο η ασυμμετρία, δηλαδή μπορεί να φτιάξει ό,τι γουστάρεις. Ωραία, λοιπόν, τα carbon είναι στον εργοστασιακό. Εδώ τα spoiler. Το spoiler είναι από το εργοστασιακό, τα περιφερειακά είναι διαφορετικά. Θα τα δείξουμε, θα τα δείξουμε. Ναι, δείξτε τι είναι τα διαφορετικά για να καταλαβαίνουμε. Εδώ, αυτά τα δύο. Είναι πιο μακριά, είναι από το Schnitzer. Α, είναι πιο κοντά τα εργοστασιακά δηλαδή. Okay. Μαχαίρια είναι από το Schnitzer. Κάτω η αεροτομή. Εδώ πάνω στο καπό τα προσθετικά αυτά, τα μαύρα Schnitzer. Η Schnitzer πέρασε, τις έκοψε ημεροκάματο, καλό. Τα σήματα είναι τα επαιτειακά της BMW για τα 100 της χρόνια. Ωραία. Φώτα τι έχει αυτό, έχει LED που στρίβουνε, κάνουνε, μαγειρεύουνε τα πάντα. Ανάλογα τη στροφή, τις γωνίες, όλα. Αυτά είναι. Πίσω είναι οι απολύξεις Ακράποβιτς, όλη η εξάτμιση είναι Ακράποβιτς, θα τα πούμε πιο μετά. Όλη η εξάτμιση Ακράποβιτς. Όλοι, downpipe και όλα. Πέστα, ναι, όταν θα πιάσουν τα μηχανικά. Ναι. Παιδιά, πιάστε λίγο, πάρτε ανάσες, παιδιά. Η αεροτομή είναι Schnitzer Carbon. Είχε λιπάκι αυτό. Ρυθμιζόμενη. Το μαμά τι είναι. Είχε ένα μικρό χυλάκι. Ωραία, ναι. Τη Schnitzer πάλι. Ναι, και βγήκε και μπήκε αυτό το πράγμα. Η Carbon, ρυθμιζόμενη, πρώτη Carbon που ήρθε στην Ελλάδα, μόλις την έβγαλε. Ωραία. Βιδωτή στο καπό. Περίμενε, τις έκανες τρυπές. Ναι. Ωραία, πόνεσες. Πόνεσα, αλήθεια είναι. Ήταν ο λόγος που σκεφτόμουν μια εβδομάδα. Αλλά εντάξει. Πετρόπουλος εγγύηση. Το περιποιηθήκανε. Ναι. Και είναι ωραίο αποτέλεσμα τελικά. Του αλλάζει πολύ το πίσω, του πάει πολύ. Ταιριάζει και με την. Ποιο έπιασε το τρυπάνι, ποιο ο Σάββα, ποιο ο Πάνος. Πάνος. Το σκύλο, ρε, το σκύλο. Σφάχτη μεγάλο. Πάνος. Το πιάσε με ένα. Πάνω, τρίτο vlog. Χρωστά κάτι, χρωστά. Περιμένω μήνυμα. Πάμε. Τι άλλο απ' έξω. Όπω αρρωστήσαμε, ρε φίλε. Απ' έξω δεν έχει τίποτα άλλο. Πάνω ο ουρανός τι είναι αυτά. Ο ουρανός είναι κάρμπον από τη μάνα του. Ναι, χαλαρά, εντάξει, τρέχει τίποτα. Για να μειώσουν, να περιορίσει το βάρος τόσο είναι. Φαίνεται εδώ κάρμπον, ναι. Φαίνεται εδώ, ωραία. Ναι. Εντάξει, όλοι στα αυτοκίνητά μας κάρμπον. Εντάξει, θα μπει μπιπ. Μπήκε μπιπ.
Ναι, και εντάξει. Μετά πάμε σε μοτέρ μέσα, θα δούμε. Το εσωτερικό. Κάτσε θα δούμε εσωτερικό, μοτέρ, τι γούσατε τώρα. Ό,τι θέλεις. Παιδιά, είναι τρέλα, είναι τρέλα και το μέσα και το... Και το τι, άντε μοτέρ και να μπούμε μετά μέσα να αρρωστήσουμε εκεί με τις οθόνες. Άντε μοτέρ, να δούμε, άνοιξε. Μοτέρ. Τι έχει κάνει. Μιλάμε για... Είναι για να... Εντάξει. Ναι. Για πες για το... Δεν με λέω για το μοτέρ, πες για το εργοστάσιο εδώ πέρα. Τι έχει... Στόκ είναι το μοτέρ. Ναι, ναι, ένα... είναι τέτοιο. Εισαγωγή έχει μόνο τη Σνίτσερ. Ναι. Εβεντούρι. Βεντούρι. Ναι, βλέπω και ένα έψιλο μπροστά. Εβεντούρι λέει. The Art of Airflow. Εντάξει. Carbon όλοι. Η πρώτη CSF που μπήκε στην Ελλάδα. Πέσα και ελληνικά. Πέσα και ελληνικά. Εισαγωγή. Ναι, έτσι μπράβο. Μπήλε τη εισαγωγή με μπέκ επάνω 1200 μεθανόλη να ψεκάζει απευθείας. Ένα μπέκ φοράει. Ένα μπέκ 1200. Okay. Και οι τουρμπίνες του που είναι η μαμά, οι τουρμπίνες που θα βγει. Διτούρμπινο. Εξακύλινδρο. Διτούρμπινο. Μόνο σκρολ. Δεν βγάζει πια. Εξακύλινδρο. Εξακύλινδρο. Okay. Μόνο σκρολ πλέον οι τουρμπίνες, δεν είναι twin. Mm-hmm. Της Mitsubishi, όσο και να φαίνεται περίεργο. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο, φίλε μου. πάλι άπονα να σου βάλω το χεράκι του για να βγάλει άλογα. Σωστό κι αυτό. Έτσι, έτσι. Το οποίο σταλθήκανε στο εξωτερικό, ανοιχτήκανε, αλλάξανε μέσα τα σωθικά τους και πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι υβρίδια. Ωραία. Τι στάδιο θεωρείται αυτό, ρε Χριστό? Τώρα, να σου πω την αλήθεια... Φουλ περιφερειακά, δηλαδή. Φουλ περιφερειακά. Στοκ μοτέρ, φουλ περιφερειακά. Έχει μείνει από περιφερειακό τίποτα, έχει μείνει που να μην μπήκε? Όχι. Ωραία, πες μου για την εξάτμιση και θα πούμε μετά. Η εξάτμιση είναι Ακράποβιτς, όλοι full downpipe και πίσω. Turbo back. Ναι, ναι, turbo όλα. Back. Όλα. Okay. Η αγωνιστική έκδοση Ακράποβιτς, γιατί έχει δύο διαφορετικές εκδόσεις. Raise use only. Ναι, ναι, ναι. Ο ήχος είναι μοναδικός. Θα σε φάνε τώρα. Οικολόγοι, θα σε φάνε. Ο ήχος είναι μοναδικός. Λοιπόν. Αυτό είναι βασικά η εισαγωγή. Venturi, η billet εισαγωγή. Οι τουρμπίνες, τα ευρύδια, εξάτμιση. Πρόγραμμα, πρόγραμμα σασμάν. Δεν είναι τίποτα, παιδιά. Τεσάρι στην Κυφσιά είναι, δεν τρέχει τίποτα. Χαλαρά έτσι. Για πλάκα. Τεσάρι, λοιπόν. Τι εννοεί τεσάρι? Τίποτα, ξέρω, καταλάβανε παιδιά. Εντάξει, άσου, εντάξει. Λοιπόν. Στοκ. Στοκ. Ποιο στοκ? Στοκ, στοκ. Τι μεθανόλησε? Εγώ το θεωρώ που... stage 2, φίλε αυτό. Ναι, εκεί. Άμα αρχίσει ναι. Και γαργαλά τα εντόστια μέσα εκεί πέρα. Εκεί έχει φτιάξει, δεν έχουμε πάρει ακόμα, το, δεν έχουμε παραγγείλει ακόμα να έρθει το καπάκι. Έχει το μικρό τέτοιο. Μεθανόλες. Μεθανόλες ποιο, έχει το μικρό παγουράκι, ναι, δύο μεσάρι. Δυστυχώς. Και εγώ το δύο μεσάρι έχω, γιατί το στο αδειάζει, σε πολλά. Άμα το πάμε δυνατά, θα χρειαστεί να. Έχει μέσα μεθανόλες. Ναι, ναι, είναι γεμάτο. Έχω και δύο μπουκάλια πίσω, μπετονάκια. Είμαστε έτοιμοι. Αυτά, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι αυτό που λέμε ότι με αυτό το μοτέρ. Ναι, μωρή, σιγά, παιδιά. Κλαίνει καθημερινό αυτοκίνητο. Κλαίνει οι βελτιωτές με αυτό το μοτέρ. Ναι, εντάξει. Εντάξει, έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Για εντάξει, δείτε άλλη μια εικόνα. Εντάξει, έχετε συνηθίσει να βλέπετε τώρα. Μην 4G82 φτιαγμένα. Α, τι το πιο κλασικό. Σε όποια παρέα υπάρχει και ένα. Εντάξει. Τι να λέμε. Πάμε μέσα. Πάμε να αρρωστήσουμε λίγο περισσότερο. Πάμε και μέσα. Πάμε και μέσα. Τι θα δούμε. Χόπα. Για να δούμε. Η πόρτα του BMW είναι καλύτερη από του Αλέκου το S2000. Για να δούμε τώρα. Τι θα δούμε. Το άνοιγμα βαρύ για να κολλήσουμε. Εντάξει. Τι κάνει αυτό, τραγουδάει όταν το ανοίγεις. Εντάξει. Για να μην το κλείνω κανένα πεντάλεπτο, εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Και ανοίγουμε εδώ και βλέπουμε ένα συνηθισμένο αυτή σκάφη και έτσι σπάρκο 100 ευρώ. Ναι, ναι. Καλό είναι. Πορτοκαλί, πλαστικό. Πλαστικό, Πλαστικό, 100% πλαστικό. Έτσι, ναι, ωραίο. Απλώς το έχουν κάνει καλή ποιότητα. Διακοσμητικά εδώ πέρα τέτοια τα έχω πάρει από τον τζάμπο κι εγώ. Ναι. Ωραίο, αυτά τα τύπου carbon είναι ωραία. Το κάνανε carbon για να μειώσουν το βάρος όπως και την οροφή. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα το κάθισμα. Αυτό είναι μαμά. Το αγοράζεις έτσι. Ναι, ή είναι... έχει σπρώξε. Έχει σπρώξε. Έχει σπρώξε πάλι. Έχει σπρώξε. Και εδώ σπρώξε. Είναι κάρμπο ρυθμιζόμενο. Πολύ σπρώξε ρε εσύ. Τι έγινε. Σου είπα, το είχε παραγγείλει ο Σπανός για τον εαυτό του και του το πήρα. Ναι.
Τι και πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα τώρα το πράγμα. Δηλαδή τα καθίσματα πώς λέγονται, πώς τα ζητάς. Κάρμπορ, τα ακριβά, θέλω τα ακριβά, τα καλά. Τα ακριβά, τα θερμενόμενα, τα ρυθμιζόμενα, κάνει και μασάζ. Ρυθμιζόμενα. Όχι, μασάζ δυστυχώς δεν κάνει. Δηλαδή τι κάθισμα είναι αυτό. Είναι επειδή προσθέτει κιλά γι' αυτό. Α, σωστό κι αυτό. Ναι. Να δείξουμε εδώ πέρα. Έχει για να μπαίνει και εύκολη πρόσβαση μέσα στο αυτοκίνητο και την πίσω πλευρά. Α, μόνο του, μαζεύει. Μαζεύει μόνο του. Ναι, εντάξει, και σε μένα, αν είχα θέση. Έτσι είναι, μωρέ, εντάξει. Έχει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις για τον οδικό, για τον οδηγό. Μπαταρίες είναι. Ναι. Okay. Βάζεις τα στοιχεία σου με το που μπαίνεις μέσα, σε αναγνωρίζει, οπότε κατευθείαν και να έχει κάτι προηγούμενος, να κάτσεις να το οδηγείς. Με το που θα μπω εγώ θα αλλάξει αυτό. Με τα κιλά. Με τα κιλά. Προφανώς έχει κάποιους αισθητήρες τώρα. Σου λέει τόσα κιλά είναι, σε ζυγίζει. Δηλαδή σου λέει αυτό θα είναι μάλλον. Ναι. Και σου φέρνει γράφει εκεί. Γράφει επισκέπτης, γράφει και εμένα. Πόσες μνήμες είναι περίπου. Τέσσερις μνήμες έχει. Άρα τέσσερα άτομα δηλαδή μπορούν να οδηγήσουν ουσιαστικά με έτοιμες ρυθμίσεις. Ναι, λογικά με τα κιλά δεν νομίζω. Εντάξει, εγώ το θεωρώ κάποια πράγματα που το θερμενόμενο κάθισμα τώρα για τέτοιο αυτοκίνητο, για επιδόσεις, συμπροσθέτεις βάρος και στην Ελλάδα τώρα. Κοίτα, χειμώνα επειδή έχει δέρμα. Θα μου πει εντάξει, αυτά έχουν κάτι κλιματισμού τρελού. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ το έχω βάλει δύο φορές. Η Βιβί. Να ζεσταθεί λίγο το. Η Βιβί γούσταρε, εγώ είχα βγει έξω το παράθυρο. Ναι, ρε φίλε, ζεσταίνεται το κορμάκι. Τώρα, άμα βάλει γυναίκα μέσα και φοράει και το φορεματάκι το κοντό. Να ζεσταθεί λίγο τη γυναίκα. Είναι καλά. Έτσι και πάει. Παρόλο που φαίνονται. Με αυτό τώρα εντάξει. Άλλο εσύ τώρα είσαι παντρεμένο. Αυτό αν το πάρει πιτσερίκο φορτωνή. Φορτώνει όποια ηλικία και να είσαι παντρεμένο, ξεπαντρεμένο. Ναι, εσύ δεν ξέρει, αλλά θεωρεί. Εσύ θεωρεί τώρα. Βλέπω από τα βλέμματα, θεωρώ. Δεν έχει γίνει. Έχει ρωτήσει φίλου σου που το έχουν, ναι. Δεν σου έχουν πει φορτώνει. Δεν έχουν, αλλά από τα βλέμματα που βλέπω στον δρόμο. Δεν θέλει να σωθεί. Δεν έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, με πιστεύετε. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό μα έλειπε, ναι. Αλλά το βλέπω από τα βλέμματα ότι εντάξει, γυρνάνε και κοιτάνε. Οκ. Παρότι είναι πολύ σκληρά τα καθίσματα, είναι πάρα πολύ άνετα στο ταξίδι. Πάρα πολύ άνετα. Έχουν απίστευτη κράτη. Έχεις κάνει ταξίδι 6 χιλιόμετρα συνεχόμενα. Ναι. Πού? Και Θεσσαλονίκη και Γιάννενα. Πας καρφί, δηλαδή άνετος, ατσαλακωτός. Και όμως φαίνεται ότι είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Ναι. Και έχουν απίστευτη πλευρική στήριξη, φαίνεται. Ναι, γιατί δεν φαίνεται ξέρεις, να έχουν ψωμί, ρε παιδί μου, ξέρεις, να σε απορροφάει. Όχι, άμα μπεις κιόλας μέσα να το δεις. Θα κάνω, εννοείται. Λοιπόν, κάτσε να δείξουμε λίγο τις οθόνες εδώ. Τι έχουμε τώρα, έχουμε δύο βασικές οθόνες. Αυτά νομίζω ότι είναι καλύτερα, πιο εύκολο θα είναι στο δρόμο. Και στο δρόμο, ναι, τώρα να έχουμε ένα εξωτερικό έτσι. Έχουμε τις ενδείξεις εδώ πέρα, εντάξει, όλα display, παιδιά. Η οθόνη αλλάζει ανάλογα που θέλει να το κάνεις. Έχει δύο-τρεις διαφορετικές μορφές, να το πω έτσι. Ναι. Ανάλογα αν θα πανεργοποιήσεις τα πάντα, αν θα έχεις μέσα. Περίμενε, φίλε. Εδώ είναι τα πάντα από πίσω. Ναι, κάρμπον. Αυτά εδώ τα μη, ένα. Τα μη είναι δύο. Για να είσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι ρυθμισμένα. Ναι. Το πατάς δύο φορές, μπαίνει αυτό το πρόγραμμα που έχει φτιάξει. Ναι. Όλα ελεύθερα ή κάποια πράγματα μέσα. Αλλάζει η ανάρτηση, αλλάζει manual, το σασμάν. Μάνιουαλ ουσιαστικά δηλαδή σημαίνει. Μάνιουαλ και είναι ρυθμίσεις μάνιουαλ που έχεις κάνει εσύ. Όχι μόνο μάνιουαλ, είναι και στο drive. Έχει drive 1, drive 2, drive 3. Σπορ 1 που είναι το μάνιουαλ, σπορ 2, σπορ 3. Ακλούδια στο μυαλό, χαζέψαμε όλοι έχει σήμερα. Μπερδευτήκαμε όλοι, ξέρεις τώρα. Όσοι παρακολουθούμε, δηλαδή και εγώ που είμαι εδώ και όσοι παρακολουθούν, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Έχει, επειδή είναι, μπορεί με ένα κουμπί να το κάνεις πισωκίνητο. Ναι, γίνεται και drift όλη μέρα. Drift analyzer, έχει το track, βγαίνει το traction, έχει με 10 διαφορετικές βαθμίδες ανάλογα πώς θες να το, πώς ευαίσθητο μπορεί να πόσο είναι. Πόσο εύκολα driftάρεται αυτό το αυτοκίνητο. Αν το βάλεις με το traction που έχει μέσα το analyzer και τη διαβάθμιση που έχει 10 διαφορετικές σκάλες. Λες τώρα, πες τα ελληνικά, ναι. Πόσο εύκολα driftάρει αυτό το πράγμα. Driftάρει, δηλαδή δεν σε αφήνει ελεγχόμενα. Δεν σε αφήνει να κάνεις λάθος. Ναι. Αν τα βγάλεις όλα, για πες μου τώρα. Δεν έχει επιστροφή. Θέλει οδηγού ή θέλει χειριστή. Εντάξει, λόγω τα άλογα. Δεν μιλάω να πας σε πίστα, μιλάω να ταξιδέψεις. Όχι, να ταξιδέψεις το παίρνει και. Είσαι χειριστής. Χαλαρά. Το παίρνει η γυναίκα που το βάζεις στο αυτόματο που λέει ο λόγος, οδηγάει και θες μόνο. Θες να κινηθείς γρήγορα και να κάνεις έτσι και δύο πειράγματα στον δρόμο. Δεν χρειάζεται, αν πάει μέχρι. Αν δεν τα βγάλεις όλα. Πού να τα βγάλεις όλα, δεν βγαίνουν όλα. Βγαίνουν, ναι. Πόσα άλογα είναι το αυτοκίνητο, παιδιά, δεν έχουμε πει το βασικό. Πόσα άλογα είναι το αυτοκίνητο. Είναι, στο δρόμο είναι κοντά στα 1000. Τίποτα, χαλαρά, ναι, οκ. Okay. Κιλά ροπής, θυμόμαστε καθόλου. 58 το έχουμε περιορίσει γιατί είναι στοκ ναι. Και okay. Να είμαστε σε εύη, δουλεύει 2-3. Ναι, μωρέ, εντάξει, λίγα. Πίεση. 2-3 είναι η μέγιστη πίεση. Όχι, μία πίεση, δεν έχει μία, μέγιστη είναι μία. Μπαμ, 2-3. Πρώτη με 8η, 2-3.
Ωραία. Εντάξει, αν τα βγάλει όλα, το αυτοκίνητο επειδή είναι 60-40, εντάξει, είναι έχει τσαμπουκά. Έχει, παίζει. Έχει τσαμπουκά. Έχει παιχνιδάκι. Ωραία. Δεν είναι για έναν που καβαλάει πρώτη φορά ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αν έχει μέσα έστω και το μισό, το MDM που λένε, το πάει όποιος ένας... Άνετα. Το πας, ναι, ναι. Σ' ακούει το αυτοκίνητο, δηλαδή ουσιαστικά το αυτοκίνητο κάνει κουμάντο. Ένας καθημερινός οδηγός, ναι. Δεν σ' αφήνει να κάνεις μαλακία. Οκ. Δείξαμε και πίσω, θα ανάσεις λίγο μπερδευτικά, έχω λίγο, θέλω λίγο διάλειμμα, ρε φίλε. Διάλειμμα, είπαμε πολλά εδώ πέρα, λες... Κοίτα, κάνουμε εδώ. Το σηκώνουμε. Το σηκώνεις πάνω, ναι. Το φέρνουμε μπροστά και τα κάνει μόνο του. Αν θέλεις βάζεις τις αγωνιστικές στις ζώνες 4 άτομα άνετα. Ο πέμπτος είναι λίγο έτσι πρέπει να έχει επιδέξει ο πισινούλιο. 5 όμως μπαίνει, έχει χώρους, έχει προπαγκάζ μεγάλο, δηλαδή μπορείς κάλλιστα να πας ένα ταξίδι και οικογενειακό και ωραία. Να το βάλεις και στο αυτόματο και οδηγάει και μόνο του και οπότε δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Ωραία παιδιά, νομίζω ότι ό,τι ήταν να δούμε απ' έξω το είδαμε, μπαίνουμε μέσα, συζητάμε και τα υπόλοιπα. Αυτό το αυτοκίνητο τώρα θα το ζήσουμε λίγο, θα το παρουσιάσουμε, θα το ζήσουμε. Είναι... Όχι, θα τα πούμε στο τέλος, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, κρατηθείτε. Μπαίνουμε μέσα, ξεκινάμε να κάνουμε κανένα πολύτα. Μας πλαισιώνουν οι δύο φίλοι της κλειστής, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, μπαίνουμε και συνεχίζουμε σε λίγο. Για σας ευθύς αμέσως. Ξεκινάμε... Την πόντα μας και φτιάχνουμε με τα κουμπάκια από το τιμονί. Θα αλλάζεις αυτά? Όχι, αυτό από εδώ, από το mount. Από εδώ αλλάζεις, τι θέλει να κάνεις. Εδώ μπαίνει το Mi1. Προρυθμισμένα. Και εδώ είναι το Mi2 που είναι manual. Να το βλέπουμε και από εδώ ας πούμε. Στο μενού. Εδώ είναι το της Mi1. M και καλά, M από την M. Βάζει τον κινητήρα τι θέλει, έχει efficient, έχει sport, έχει sport plus. Προφανώ μπαίνει στο sport plus τώρα. Κυβότιο ταχυτήτων έχει 6 διαφορετικά drive το. Τα κανονικά και τα sport. Αγωνιστικό, ας πούμε. Α, το drive είναι το αγωνιστικό. Αγωνιστικό σε drive. Κάνει ανεβάσματα, κατεβάσματα και. Εδώ είναι το manual. S1, S2, S3. Α, το αλλάζει εσύ. Το αλλάζει εσύ. Ωραία, αυτόματο. Το Mi1 είναι στο D3 το χωμάτι. Αυτόματη επιλογή σχέσεων, χρόνια αλλαγή σχέσεων κτλ. Για επιδόσεις. Αναρτήσεις, τι θες να κάνεις, Comfort Sport Plus. Υψηλές δυνάμεις απόσβεσης. Σύστημα διεύθυνσης Comfort Sport. Α, βαρύ τιμόνι. Τι πιο, το βαρύ επιλέγεις. Ναι, ναι. Φρένο. Comfort Sport. Άμεση απόκριση. Ναι. Εδώ είναι όλα μέσα, το μισό μέσα. Πω. Μάγκες, έχετε παλαβώσει, ε. Λες και παίζεις εδώ έξω, ρε, όλα. Αν τα βγάλεις όλα έξω, μετά μπαίνει εδώ, τώρα είναι απενεργοποιημένο, να στο δείξω, δηλαδή εδώ off, ενεργοποιείται το X-Drive, που το κάνεις πίσω κίνητο, τετρακίνητο, Έχω τώρα. Ό,τι θέλει να κάνεις, άμα θέλει να κάνεις. Αφού θα το κάνεις εδώ, ας πούμε, δικίνητο πίσω, αλλάζει το traction και το πας εδώ όσο θέλεις το traction να κάνεις παιχνίδι πίσω. Ναι. Κάτσε τώρα να το ξαναβάλουμε, γιατί... Τετρακίνητο. For wheel sport. Απενεργοποιείται αυτόματα. Ωραία. Εδώ για αρχή. Τέτοιο. Αυτό είναι τώρα το Mi1. Ωραία. Πας εδώ στο Mi2 που το έχεις διαμορφώσει ανάλογα. Ναι. Με manual για να παίξεις. Ναι. Να το κάνεις εσύ. Το head-up display, πώς το φτιάχνεις εδώ πέρα. Τα μπλο οργάνω. Ας σας κάει εκεί πάνω τα πράγματα. Drift analyzer. Δεν βλέπεις τίποτα τώρα. Να το πω, εγώ τα βλέπω τώρα, με έρθει πιο εδώ. Ενώ εγώ δεν βλέπω τίποτα από εδώ. Ό,τι δείχνει εδώ, ναι. Δείχνει εκεί. Ναι, εγώ δεν βλέπω από εδώ πέρα. Εσύ βλέπεις ανάς τίποτα. Από τη γωνία που είσαι. Ποια γωνία. Μπροστά, μπροστά. Μπροστά. Τζάμι, άμα δεις εδώ πέρα. Αυτό δεν το βλέπω. Που θα είναι φτιαγμένο, πίσω. Θα είναι φτιαγμένο. Για κάτσε λίγο. Είναι πολύ πίσω εγώ και αυτό το βλέπω. Ναι, ίσως. Ναι, δεν ξέρω παιδιά, άμα μπορείτε να δείτε. Είναι το heads-up display, ναι, κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παίρνετε κάτι. Φαίνεται κάτι εδώ πέρα, ναι, ίσως στην κάμερα, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν μπορέσουμε να το περάσουμε. Πάντως, ως συνοδηγός εγώ και πίσω ως επιβάτης ο Θανάσης, δεν βλέπουμε τίποτα. Δηλαδή, έχουμε όλη την οπτική γωνία εδώ καθαρή. Είναι το Drift Analyzer, καλύτερη πλαγιολίσθηση, αστεράκια, επόμενη πλαγιολίσθηση κτλ. Παιχνίδι. Ναι. Όρεξη, να έχεις να παίζεις.
Πας πίσω, κατάσταση οχήματος. Μπορείς να ράξεις τον καράτσο εδώ και να περάσεις κανένα δύο ώρο, έτσι, ναι, ψάχνοντας. Σου βγάζει κατάσταση οχήματος τι θέλεις, ρυθμίσεις εσωτερικός φωτισμός, να εδώ πέρα ανάλογα την όρεξη που έχεις σε μπλε. Α, και το λευκό είναι μπορεί να είναι ωραίο, για παίξε λευκό. Λευκό. Ωραίο και το λευκό. Το πράσινο είναι ωραίο. Πράσινο λευκό, το λιλά. Δεν το λέγε μου, λιλά. Τι χρώμα να δουλεύει, λιλά. Και τότε καταλάβαμε ότι ο Χρήστος. Λοιπόν. Άνες καθισμάτων. Τι κουστάει, πορτοκαλί, πορτοκαλί. Τι θέλεις εδώ να κάνεις. Αυτά δεν έχει. Εδώ πέρα το. Α, εδώ. Πληροφορίες οδήγηση το βάζει στις προενδείξεις. Αν θες να παίξεις, να το δούμε αυτό. Είναι τα αστεία που κάνουμε. Ας πούμε. Άμα θέλουμε να αυξήσουμε τη μουσική. Ναι. Με το χέρι. Αν θέλουμε να σταματήσουμε για να μιλήσουμε. Α. Κάνουμε το χέρι μας έτσι, ξαγάνει. Κατάλαβα. Κάνουμε με το touch. Τι λέει ρε. Θέλει να παίζεις και τα λίγα. Και σταματάει έτσι. Πάμε. Να το βάλουμε εδώ πέρα λίγο. Πληροφορίες οδήγησης. Εντάξει παιδιά. Πάμε να το δούμε πώς του λέει αυτό το πράγμα. Πάντως σαν PlayStation είναι ωραίο. Να περνάς την ώρα σου. Πάμε να το τσουλήσουμε. Τώρα είμαστε με ανοιχτά κλαπέντα. Είναι όλα έξω, ναι. Έχει καλή κομμόνωση. Είχε καλή κομμόνωση. Στο άφημα κάνει παιχνίδι. Έχουμε κράκλες, καλά. Έχουμε δυνατό κράκλες τώρα, εντάξει. Άμα το βγάλεις... Ναι. Και παιδιά είμαστε μετά, θα σας ανοίξω λίγο παράθυρο, θα σκάσω λίγο παράθυρο για να δείτε τώρα τη διαφορά. Τώρα εδώ είναι μέσα όλα και οπότε δεν ακούς τίποτα, πας ταξίδι. Κλείσανε τα πάντα. Τώρα κλείσανε τα πάντα. Και μπορεί να πας με όσα χιλιόμετρα. Ναι, ναι, ακούγεται, δεν ακούγεται. Χωρίς περιορισμός. Τι ωραίο πράγμα. Εδώ τώρα μπήκαν τώρα πάλι όλα μέσα. Λοιπόν, παρέα, τι να κάνουμε παιδιά σήμερα. Είναι βλόγκ της BMW, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Είναι ένα 335, μη 54 και το έτερο μη 4 της κλειστής ομάδας, της Elite 100. Σας έχω αναρτήσει στο Instagram, όσοι με ακολουθείτε, περνάει και από κάτω το Instagram, τον τρόπο εισαγωγής στην Elite 100. Η Elite 100 έχει σφραγίσει από άτομα. Όποιος θέλει να μπει, μπορεί να μπει με δύο τρόπους. Ένα, ή περιμένει στο Instagram να σηκωθεί story, όπου έχει μείνει καινή θέση και όποιος προλάβει χρονικά μπαίνει. Ή μπορεί να μπει στη λίστα προτεραιότητας, που είναι λίστα αυτόματης εισαγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν είσαι στη λίστα προτεραιότητας, με το που φύγει ένα άτομο, μπαίνεται αυτόματα στη θέση του, χωρίς η θέση να ανακοινωθεί στο Instagram. Δεν βγαίνει story, δεν βγαίνει τίποτα. Παίρνετε κατευθείαν, καταλαμβάνετε τη θέση που έμεινε καινή. Δηλαδή η θέση μένει καινή για ένα δευτερόλεπτο. Με την αποχώρηση του ατόμου γίνεται εισαγωγή δική σας. Όποιος θέλει περαιτέρω πληροφορίες και να ενημερωθεί για αυτά τα πράγματα, μπορεί να στείλει αυστηρά σε μένα και μόνο direct message στο Instagram ή PM προσωπικό μήνυμα στο Facebook και να σας ενημερώσω για τα περαιτέρω. Για το εάν η λίστα μόλις θα μπείτε πόσα άτομα έχει, προτεραιότητα κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο αυτοκίνητο. Η Elite 100 είναι από πίσω. Τα BMW της παρέας που θα πλαισιώσουν το σημερινό G82. Και πάμε να το απολαύσουμε. Πάντως, ωραίο καθισματάκι, ξέρω. Ωραίο είναι. Θέλει να σταθεί λίγο... Όχι. Άμα θες. Για χαρά είναι. Νομίζω το αυτοκίνητο... Από το πλάι φτιάχνεις μπρος πίσω, πλάτη, αν θέλεις τι φάση είσαι, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Είναι ωραίο, είναι παιδιά, μέσα εντάξει, δέρματα όλα. Τι να με... Δεν νομίζω ότι χωράει, ρε παιδιά, τώρα συζήτηση για ένα αυτοκίνητο που έχει αρχικό κοστολόγιο όσο ένα σπίτι. Εντάξει, τι να πεις. Εδώ πέρα φορτίζεται το κλειδί. Το βάζεις και φορτίζεται ή το κινητό σου ή οτιδήποτε. Δηλαδή άμα δεν το βάλεις θα φορτίσεις ποτέ. Το έχεις πάντα στην τσέπη ρε φίλε. Κρατάει γύρω στις 20 μέρες. Αλλά 20 από την ώρα που μπαίνεις στο αυτοκίνητο είναι η θέση του. Τι μπορείς να κάνεις με το κλειδί?
Το βάζεις, το ξεκλειδώνεις, βάζεις τον αρισμό, το air condition, αρχίζει να κλείνει, να δουλεύει πριν πας μέσα. Χωρίς να παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο, δηλαδή, ναι, σκέτο. Τα σέρβις του, που σε ποιο σημείο είναι, αν είναι κλειδωμένα, αν είναι συναγερμή, τα παράθυρα είναι ανοιχτά, τα φώτα κλείνεις, ανοίγεις και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είναι όλα οθόνη πάνω στο κλειδί. Άμα εδώ να το δείξουμε. Ίσως μέσα στο αυτοκίνητο εδώ δεν ανοίγει, δεν το κάνει και ποτέ. Τώρα ξέρεις, Χρυσό, αυτό το αυτοκίνητο ξέρεις που πρέπει... Πώς τα τζι φάγαμε, ρε φίλε, 1-2. Σου γράφει εδώ τα τζι και στις πλάγι ο ληστής. Λοιπόν, περίμενα, φάγαμε 1-2 τώρα μέγιστο. Α, είναι 0-8 σε 1-2 το μέγιστο. Δεν είδα καθόλου, φίλε, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Δεν ξέρω καν τι έγινε τώρα, το χάσα. Λοιπόν, τι έλεγαμε τώρα, παιδιά, μισό λεπτό να συγκεντρωθούμε. Για το δέρμα. Τι λέγαμε. Νομίζω για το δέρμα, αν θυμάμαι καλά. Για το δέρμα. Α, ναι, το δέρμα, σαν ποιότητα λέμε, παιδιά, εντάξει. Τώρα ξεχάσαμε την ποιότητα και πήγαμε στον γκάζι. Στην ποσότητα. Ωραία, ναι. Δεν σπίνιαρε καθόλου το ρημάδι, έφυγε φωτοβολίδα. Φωτοβολίδα. Εντάξει, το 0 δεν έκανε αυτά τα γούστα. Θα βρούμε και τα μπέλα προς Λαμία, λογικά, από Θεσσαλονίκη, κάτι θα λέει, για να πούμε και εθνική. Πάμε, και πάω για ποτάκι, σε 3 ώρες Θεσσαλονίκη θα είμαστε. Εγώ ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Στα πόσα χιλιόμετρα, εγώ άνετος. Αυτό ήθελα να πω πριν, ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι να φύγεις να πας μακριά. Να είναι για... Δεν είναι να πας 20 χιλιόμετρα τώρα να πήγαινε, λέει, έτσι όχι, να κάνεις. Όχι, δεν έχει αξία. Όχι, ναι, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ταξίδι και να πας και 200-220 πορεία, κλεισμένα όλα, δεν ακούς τίποτα. Και είσαι άνετας. Είσαι άρχοντας. Καταρχάς, εσύ μιλάμε έτσι άνετα, δεν κλάιν μάιν, τίποτα. Το έχουμε κάνει να ψεκάζει και από το 1-8 και πάνω. Οπότε και σε, ας πούμε, μεθανόλες και αυτά είναι πολύ φθηνό. Αλλά ό,τι και να κάνεις... Είσαι ένα... σκέτη μεθανόλη, 50-50. Σκέτη. Σκέτη, ε. Σκέτη, φαρμακευτική. Ναι. Δείτε λίγο τώρα το, με το drive πως δουλεύει. Περιμένουμε και τους άλλους από πίσω. Ναι, ας περιμένουμε λίγο. Πήγαινε μια σταθερή, ξέρω εγώ, 60-70. Χρήστο, φίλε, πες μου το πρώτο αυτοκίνητο που οδήγησες ποτέ. Ένα Yugo 900. Δεν, όχι, μάλλον αυτό το πρώτο μου αυτοκίνητο. Οδήγησα μία Alfa Romeo 33. Alfa Romeo 33, Boxer. Ναι, Boxer. Πρώτο αυτοκίνητο λες Yugo, που αγόρασες δικό σου. Όχι, είχα το κακό να τρώω τα λεφτά μου, γιατί έπαιζα μπάλα και εγώ τα τρώγα. Okay. Και ουσιαστικά μου τον πήρε ο πατέρας μου. Ναι, εντάξει. Καλά, οι περισσότεροι ναι. Τέλος πάντων, δικός όμως. Εγώ είχα λεφτά από μπάλα να τα τρώγα, είτε στα μπουζούκια είτε σε τζόγο. Ναι. Μου λέει τι αυτό και θα σου πάρω, μόλις πήρα το δίπλωμα. Του λέω μπαμπά. Κοίτας, Γιούγκο. Τρεις ρόδες να έχει, είχα πει, θα το ξεχάσω. Ναι. Τρεις ρόδες και ό,τι να είναι. Παίρνει ένα Γιούγκο,
Εντάξει, δεν ήμουν από πλούσια οικογένεια και ούτε τώρα ό,τι μπόρεσα να κάνω το έκανα έτσι εγώ μόνος μου. Το ηχοσύστημα που το είχα βάλει επάνω ήταν πιο ακριβό από το αυτοκίνητο. Α, ήσουν από αυτούς που γουστάρουν μουσική και έτσι, τέζα. Σαφής κακό εκείνος από το Λάσκα στο 900 και στο μήνα επάνω το τουμπάρο. Έκανα το πιλότο. 18 τώρα αυτά. 18. Okay. Πάρω, έπεσε τούμπα, όχι να φέρνει τούμπες, έπεσε με τη μούρη, βρήκε σε λάστιχο και γύρισε έτσι καπάκι. Εντάξει, οκ, καταστροφή. Επί τόπου κατέχαμε το φίλο μου, μία-δύο το γιούγκο, το γυρίσαμε, κάναμε και τη δεξιά πλευρά πουτάνα, το γυρίσαμε το αυτοκίνητο. Α, ωραία, εντάξει. Που βάλαμε μπροστά, φύγαμε. Και αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο. Και τι ακολούθησε μετά. Ένα 1300 ράλι. Απέρασε και αυτή την κατηγορία. Ναι. Ναι, τα πρώτα. Ήρθανε. Πόσο καιρό το κράτησες? Κάνα 1,5 χρόνο, 2. Τη στροφή, ήσουν δηλαδή γούσταρη στροφή να το στρίβεις, να το κάνεις, να το τρως, ωραία. Εντάξει, ήταν και το budget για τόσο, δεν είχα για... Εντάξει, ήταν και αυτοκίνητο πολύ trend της εποχής τότε. Μετά ως γνωστό, πέρα από το GT, S2000, στη Focus. Ναι. Πόσο τα κρατούσες περίπου τα αυτοκίνητα? Όχι, μέχρι τα 29-28 που μπήκα στη δουλειά αυτή που είμαι και τώρα και μας δίνανε leasing. Ναι. Μέχρι τότε, πλέον τα 18, ανά 2 χρόνια. Όπως ωραία. Και τώρα, λέει, και το 19. Το 19 Μάιο του 19 πήρα το AMG, το 45. Φεβρουάριο του 20 έδωσα το AMG, πήρα το 02. Αύγουστο του 22 πήρα το... Αριστερά δεξιά, παιδιά, βλέπετε την Elite 100, να ξέρετε. Τα αυτοκίνητα που περνάνε, μην νομίζετε ότι είναι τυχαία τέτοια ώρα στην Εθνική, γιατί είναι και λίγο αργά, είναι μία και τα ξημερώματα. Αυτά που πλησιάζουμε δηλαδή σιγά σιγά είναι όσοι τρελαμένοι το τραβάμε μέχρι αργά για να γουστάρετε εσείς να βλέπετε αυτοκίνητα αυτής της κλάσης. Γι' αυτό σήμερα διαλέξαμε και μια διαφορετική διαδρομή για να γουστάρετε. Παιδιά, στρίβουμε και νομίζουμε ότι ψιλοκαμπή μάλλον του δρόμου, αλλά νομίζω ότι πας ευθεία, Θανάση. Δεν σε φοβίζει το αυτοκίνητο καθόλου όμως. Καθυστέρησε μόνο για να του κάνει 3 γεμίσματα. Ναι. Σιτς μεθανόλες είναι αυτά. Αυτό. Μόνο αυτό. Αυτό είναι το drive. Τώρα το αλλάζει, το βάζει το manual εδώ πέρα. Νομίζω ότι το drive είναι πιο. Είναι απόλυτο. Εντάξει, drive δεν κάνει τίποτα. Όταν βγάζει φρένο. Έτσι, να κάνει το χαβαλέ σου και καλό. Ότι να νιώθει ότι οδηγεί είναι. Ναι, για να παίζει να μην βαριέσαι. Γιατί πάει το παίξει και από εδώ με το. Εσύ, είναι τόσο εξελιγμένη η μετάδοση, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Μόλις βυθείς το πόδι σου, πέφτει αυτός η ταχύτητα που θέλει. Δηλαδή, τώρα από την 8η, μόλις το βυθείς, θα πέσει 5η, 4η, ανάλογα και πόσο θα το βυθείς. Ένας υπολογιστής υπολογίζει τα πάντα, όλες τις παραμέρες. Δεν νομίζω ότι. Πρέπει να το δεις σε. Το φτάνει το. Πρέπει να το δεις σε στροφιλίκι. Ναι. Με το drive να δεις. Έχει προβλέψει πριν από το φρενάρισμά σου και αυτά τι θα κάνει, πόσο θα τσιμπήσει, τι θα πέσει, πόσο θα πέσει, στις ροπές του πάνω. Είναι κομπιούτερ, δεν αφήνει κάτι να κάνεις. Εντάξει, απίστευτο. Λοιπόν, και μου έχεις πει για το Ford. Ποιο Ford είχες πάρει, το ST? Ναι, το οποίο το κράτησα λίγο, πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ ωραία, για Focus μιλάμε τώρα. Focus το ST, ναι. Okay. Ωραία κρατήματα, ωραία φρένα, ωραία οδική συμπεριφορά. Εντάξει, για πολύ λίγο μπήκα στη δουλειά μετά, μας δίνανε leasing αυτοκίνητα. Οπότε τα παράτησα όλα. Ναι. Και ήρθε
ήρθε στα 40 φεύγαμε. Και πήρε το 02. Και πήρα το Α45 το Αμεγκέ. Α, Α45, για πες μου άποψη γι' αυτό. Έχουμε βλογκάρει ένα στο παρελθόν, τον Πετρώνα, στην έκδοση Πετρώνα. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου ποτέ σαν αυτοκίνητο. Το πήρε ένα πελάτη, μου το έδωσε μια βόλτα. Mm-hmm. Ήταν ωραίο. Βρήκα ένα με πολύ λίγα χιλιόμετρα, 24.000 χιλιόμετρα. Να. Το είχε ένας εξωτερικός από την Τσεχία που δουλεύει στη Φόρμουλα. Mm. Και έπαιρνε τέτοια αυτοκίνητα, RS3, το Αμεγκέ, και αυτά τα κράτα έκανα χρόνια, τα έβλεπε, τα δοκίμαζε, τα έκανε και τα έδινε. Ναι. Ξαναμπήκε πάλι, το είχα ξεχάσει, θεωρούσα, το μικρόβιο της βελτίωσης. Και το Φεβρουάριο του 20, δηλαδή Μάιο, 1η Μαΐου του 19 το πήρα. Φεβρουάριο του 20 που το έδωσα και το γύρισα μαμά και το έδωσα, τα πράγματα σπασμένα. Το έφτασα κοντά στα 800 με πολύ πόνο. Ναι. Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ήδη σκασμένο. Ναι. Από την αντιπροσωπεία. Ναι, για δίλητρο, ναι. Δεν έχει aftermarket πράγματα τα οποία. Ναι, δεν έχουν πέσει πολλές εταιρείες, ναι, πάνω. Δεν έχουν δυστυχώς. Είχαμε φτάσει τώρα με το Σάβα και τον Παναγιώτη να reprofile κεντροφόρους, μπιλέτ εισαγωγές. Πειράματα. Ναι, ναι. Δούλευε στη Χάι, στη Ρέι, στην πίεση. Δούλευε 3-2 με αγωνιστικές. Ναι. Προβλήματα έβγαζε ή εντάξει. Το μόνο πρόβλημα που βγάλε, μέχρι που το άλλαξε ο Σάβας, από την AMS που είχα πάρει την Αντλία Υψηλής. Ναι. Έσπασε στον πρώτο μήνα 3 σωληνάκια στις ενώσεις. Ναι. Και είχε μείνει 3 φορές σε γερανό το πήρα, δηλαδή που έτρεχε βενζίνη αφού δεν είχα πάρει και φωτιά να γίνει το να δεις. Τι καιρός. Μετά μου φτιάξε αεροπορικού τύπου και λήφθηκε. Δεν μου είχε βγάλει ποτέ πρόβλημα. Είχε τρομερό πρόβλημα αυτό το αυτοκίνητο. Όχι αυτό, όλα τα Mercedes. Ήστερα αυτό το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ κοντές σχέσεις. Και πρόβλημα. Δεν άντεχε τη μεγάλη ροπή. Δεν την άντεχε. Και πήρα Πέμπτη, έτοιμο, φτιαγμένο, γυαλισμένο, τα πάντα όλα. Mm. Και κάτι μου φταίγε που είχα βρει, ξέρεις, στα σχολεία, ήμουν στο συνεργείο, ήμουν αυτά, έψαχνα. Μου είχε πει ο Σάβας ότι ένα αυτοκίνητο που γουστάρει έτσι να βελτιώσει είναι το 02. Είμαι στο Σαββατοκύριακο, χάζευα, χωρίς να έχω κάτι στο μυαλό μου. Mm. Με ρώτησε η Βιβί, μου λέει τι κάνεις, λέω χαζεύω, βλέπει το αυτοκίνητο, μου λέει κατάλαβα. Mm. Λέω μπάλο, όχι άστο. Δεύτερα πρωί παίρνω τη μηχανή, πάω για τη δουλειά. Φτάνοντας στη δουλειά παίρνω τον Παναγιώτη, τον Πετρόπουλο. Ναι. Έλα καλημέρα, καλημέρα. Πού πας, πού είσαι, μου λέει πάω, μου λέει στο Σπανό. Α, του λέω γι' αυτό σε θέλω. Για ρώτα, λέω το Γιώργο, αν έχει ένα μηδίο, κάνα μηδίο. Ναι. Για μεταχειρισμένο. Ή καινούργιο ή μεταχειρισμένο. Ναι. Έτυχε και είχε ένα το οποίο είχε 700 χιλιόμετρα που ήταν από αντιπροσωπεία σε αντιπροσωπεία. Ωραία. Καινούργιο. Ναι. Με παίρνει 20 λεπτά, μου λέει βάλει τη μηχανή και έλα. Πήγα κάτω τώρα. Το Αμεγκέ. Ναι. Δεν το είχα πει πουθενά, δεν το είχα πει στη γυναίκα το παίρνω. Τους πήγα, λέω σας αρέσει, μας αρέσει, είναι δικό μας. Το 02 το ξαναπήρα έτσι μέσα σε 8 μήνες. Χωρίς να έχω δώσει το Αμεγκέ, αφού δεν με έχει δει ακόμα. Ωραία. Έτσι έκανε και με το 04. Και το 04, εντάξει, τη είχα πει ότι το κοιτάω η αλήθεια. Εντάξει, σε ήξερε μετά, άρχισε και μάθηνα μετά. Ναι. Πήρα το 02, πούλησα το 45 μαμά μέσα σε 2 μέρες, μέσα και τα πράγματα ξεχωριστά όπως είπα. Σφυρί στις 10.000 χιλιόμετρα, όλα τα πράγματα, τουρμπίνες. Το 02 που έφτασε, σε τι υποδύναμη. 9 κατοστάρικα, ναι. Στο 1.9. Εκμεταλλεύσιμη δύναμη. Όχι, όχι, όχι. Στα όχι. Πόσα μέχρι άλογα είναι εκμεταλλεύσιμη δύναμη σε ένα 02. 100% εκμεταλλεύσιμη. Με εμπειρία, ναι. Και χέρια στα 6-6,5 κατοστάρικα. Εκεί το αυτοκίνητο. Θα πεις ότι θα το χαρείς. Ναι. Όχι για κόντρα. Μετά είναι τζάμπα. Όχι για κόντρα. Κόντρα στάση ειδικά δεν υπάρχει περίπτωση. Και 400 άλογα αυτοκίνητο περνάει. Ναι. Σπινιάρι, τρελά. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πάνω το αυτοκίνητο είναι ανεξέλεγκτο. Και είναι ένας από τους λόγους που το έδωσα. Παρότι είχε καβέ 4 επάνω, ρυθμιζόμενες, είχε. Εντάξει, πήρε μεγάλη πρίκα ο επόμενος. Ναι. Και ένας από τους λόγους άρεσε και έμπαινα στο τρυπάκι. Μου είχε πει ο
Παναγιώτης ότι αυτό το μοτέρ, έτσι όπως έχει ακούσει, έχει διαβάσει, έχει δει, ότι είναι απίστευτο, απίστευτο μοτέρ και οι δυνατότητες του είναι άπειρες. Όπως και αποδείχτηκε, να παίρνει διπλάσια άλογα στο μοτέρ. Ναι. Και safe, σχετικά safe. Πήγαμε, το πήραμε. Έμεινε δύο μήνες, όπως είπαμε, ξανά μέσω πανό, γιατί δεν μπορούσα να το πάρω από την BMW, υπήρχε απαγορευτικό, μέχρι να έρθει το επόμενο μοντέλο. Παρήγγειλα ταυτόχρονα και τα πράγματα όσο περίμενα, εξατμίσεις, αγωγές, χαρτί. Περνάει η ώρα. Και όπως περίμενα. Ναι. Τα πήρα όλα μαζί, τα πήρα στον Παναγιώτη, τον Πετρίδη. Αλλά το καλημέρα, δεν κουμπώσανε. Δεν έχει, την επόμενη μέρα να κουμπώσει πάνω όλα. Άρα έχεις ανταλλακτικά καινούργια δηλαδή. Ναι, το μόνο που δεν είχαν ήρθει ήταν downpipe. Είχαν βάλει κάτι κλέφτες. Ναι, okay. Αλλά το αυτοκίνητο μόλις άνοιγε, επειδή διάβαζε με τα καυσαέρια λάθος. Ναι. Τότε που πατήσαμε στη βουλιά. Μπράβο, ναι, ναι. Ημίμετρο. Ναι, δεν ήταν το αυτοκίνητο έτσι. Αλλά και μέχρι να στρωθεί στις 3.000 χιλιόμετρα, το έχει κάνει η Γερμανία έτσι να είναι 350 άλογα. Α, έχει κόφτες, ναι. Δεν το αφήνει. Μόλις στις 3.000 χιλιόμετρα. Το ελευθερώνει, τα ανοίγει όλα. Νιώθεις τη διαφορά. Και τώρα είναι αυτό το αποτέλεσμα και έχει ο Θεός ακόμα. Εννοείται. Βλέπουμε. Κοίτα, δεις, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι φτιαγμένα για υψηλές ταχύτητες ταξιδίου. Δηλαδή είναι ένα σε autobahn και ένα σε 250-300 συνέχεια. Να, μα τώρα εδώ πέρα για παράδειγμα αυτό που λες, τώρα έτσι σβήσαμε τα πάντα, σβήνουμε και τα κλαπέτα. Εδώ κάνει λίγο περισσότερο θόρυβο, μόλις περάσει τις 3.000. Ναι. Ο θόρυβος εξομαλύνεται και πας όσο θέλεις. Θα πάμε τώρα, δείξε εδώ πέρα, να το δώσω λίγο για να πάει. Εδώ είναι όλα μέσα, είναι σε φύσινση το αυτοκίνητο και μόλις περάσει 3.000 στροφές. Εντάξει, το αυτοκίνητο δεν δείχνει τα χιλιόμετρα, καταρχάς ταξιδεύεις. Η αίσθηση, δηλαδή τώρα, εάν δεις τον δρόμο και δεις τα χιλιόμετρα, λες εντάξει, ναι, οκ. Η αίσθηση όμως, αν κλείσεις τα μάτια σου, δηλαδή λες λίγο τώρα, έτσι θα χαλαρώσω. Ρίχνεις ύπνο μέχρι Αλεξανδρούπολη. Έτσι, άνετα. Δεν ακούς το ρίβος, δεν ακούς τίποτα, είναι... Το πάτημά του είναι ωραίο, είναι τα κρατήματά, το στήσιμο του είναι απίστευτο. Αυτό κοίτα, το στήσιμο, δηλαδή το σε καμπές, δηλαδή άμα κινείσαι σε εθνικό δίκτυο, είναι το αυτοκίνητο πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Να το ξαναβάζουμε για να είμαστε λίγο. Έχει κάνει μια πατέντα για να το δούμε. Πατέντα. Επειδή είναι μαμά, τα ψυγεία το λέγουν τεράστιες δυνατότητες. Άμα το βάλουμε εδώ πέρα και εδώ βλέπουμε τα νερά. Ναι. Μάλλον το βλέπουμε και στο εδώ που το είχαμε. Να το δούμε σε μεγαλύτερο. Άμα το δεις. Ναι. Όχι, δεν το δείχνει εδώ. Συγγνώμη. Το δείχνει εδώ. Μόλις το ανοίξει το αυτοκίνητο και να μας πέφτει μεγάλο. Τέλος. Και πέφτει μέχρι κάτω. Και πέφτει κι άλλο. Γιατί ψεκάζει. Είναι συνέχεια το κύκλωμα. Έφτασε 70. Τίποτα, σχεδόν το. Τίποτα, παγωμένα όλα. Εντάξει, δεν υποφέρει από θερμοκρασίες. Δεν ξέρω θερμοκρασία λαδιού κατά πόσο ανεβάζει. Τι θερμοκρασίες έχει στο λάδι. Α, και εδώ πάτησε. Μετρήσει για αυτά, θερμοκρασία. Στάθμη, θερμοκρασία δεν ξέρω αν έχει. Στις ρυθμίσεις μου, κάνει και τόσα πολλά που... Πού να το μάθεις, ρε φίλε, εδώ πρέπει να το σπουδάσεις το αυτοκίνητο για να ξέρεις όλο το μενού απ' έξω. Εδώ έχει, άμα θες, στοιχεία διαδρομής. Α, πώς πας. Ναι. Του είπα, τι καταναλώσεις έχεις. Εντάξει, δεν το... Για, ωραία, άστο, 52 χιλιόμετρα, τι είναι, ωραία, οκ. 14,6.
Σταθερό πήγαινε μου, σταθερό 120-130 που έχουμε το μέγιστο. Θα τα βάλω τώρα, θα πάμε 120. Να δω τι θα γράψει. 12, 15, 18. Το είναι και ανάλογα, παιδιά, τα φορτία, αν είσαι ανηφόρα, κάτι φορά, εντάξει. Δεν έχει τέτοιο, πάπ να το κολλήσεις, έχει, τι ρώτησα και τώρα. Α, για να βάλεις το ταχυδιόμετρο. Cruise. Έχει, ναι, πώς δεν έχει. Και πάει και μόνο το, άμα θέλεις. Και παίζουμε κοντά στα 10... Τι μόνο του. Έχεις βάλει τίποτα τώρα. Πάει μόνο του, στρίβει μόνο το αυτοκίνητο, πηγαίνει μόνο του. Παιδιά, βλέπετε το τιμόνι είναι έτσι. Απλώς φρένα κουμπάς για καλά για... Μου σε πήρε κανένας ύπνος, ναι. Όσο δες χιλιόμετρο το βάζεις, φρενάρει, πιάνει το δρόμο, πιάνει τις λωρίδες, είναι καρφί, δεν πάει πουθενά. Αν δεν το πιάσεις, τι σου, τι γίνεται. Τίποτα, σου ανάβει όλη την ώρα και δεν το έχω κάνει άσφο, αλλά πρέπει μάλλον να σφυράει και τέτοια. Μπορεί και να φρενάρει κιόλας. Α, εδώ αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε δοκιμές τώρα. Είναι 7,6 σε πορεία, 128 χιλιόμετρα, στις 2.000 στροφές. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι ότι, δηλαδή, άμα θες να πας ταξίδι. Αν πας ταξίδι, δεν σου καίει αν πας με αυτά τα χιλιόμετρα, αλλά πας έτσι με αυτά τα χιλιόμετρα. Εγώ δεν άμα θες να πας νόμιμα τώρα έτσι, πας. Εδώ έχει τη ροή ενέργειας, αλλά τώρα πίπες μπλε. Τι είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε, γιατί θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε Θεσσαλονίκη χωρίς να το καταλάβουμε, μάγκες. Ωραία Παναγία μου, περίμενε, πού γυρνάμε εδώ πέρα τώρα. Πας και ταξίδι και ανοιχτά κλαπέτα και αυτά, δεν είναι ότι σε ζουρλένει. Δεν κουράζει, ναι, δεν κάνει τόσο θόρυβο. Πιο πολύ τα κλαπέτα είναι, ξέρεις, να τα ανοίξεις στο cold start. Εκεί είναι το ωραίο. Και μέσα στην πόλη είναι η τέτοια που ξέρει πέρα. Ναι, να κάνεις και λίγο έτσι. Μαλακίες, να κάνεις και την τρίλα σου. Ναι. Και κάνει και κατέβασμα, να το βυθίσεις, κάνει κατέβασμα. Ωραία. Θανάση, πώς σου φαίνεται? Έχω μείνει άναυος, αυτό. Άλλη... εμπιστοσύνη, ασφάλεια, είναι πολύ άνετο. Τώρα κάνεις ταξίδι με αυτό, άνετα, πας ατσαλόκοτος, ε. Ναι, πολύ κινημένο. Για να ευχαριστηθείς αυτό το αυτοκίνητο, πας στη Θεσσαλονίκη. Πίνεις ένα καφέ, τα συζητάς και ξαναγυρίζεις. Ακούραστα όμως. Τους κάνουμε, τους περιμένουμε. Όχι, πάμε σιγά, πάμε με 60 χιλιόμετρα και 70, βάλε ένα κρούζο στα 70 και πάμε. Κάτσε, πιάσαμε, τι να πω, 8η. Όχι, ούτε... Α, τρελάθηκα τώρα. Όταν άρχισα μπαμπαμ έτσι μετά, να ηρεμεί το αυτοκίνητο. Λέω και εγώ τι έγινε, 8 τάχυτο. 7 τάχυτο είναι. 8, 8. Α, 8 τάχυτο είναι. 8, 8. Ωραία, φίλε. Αυτά είναι. Δηλαδή, περίμενε, στην 8η, 2.000 στροφές πόσα χιλιόμετρα έχει. Τώρα είναι... πάνω από 100, είναι... 107... 120. 120. Έχει ακόμα. Έχει. Δεν έχει φτάσει ακόμα. Εδώ, 125. 125 ανά 2.000 χιλιόμετρα, δηλαδή 62,5 ανά 1.000. Παιδιά, άνετα. Τίποτα, δηλαδή πας εντός ορίων ταχύτητας με 2.000 στροφές, το μοτέρ κοιμάται και έχει τη μέγιστη οικονομία στο θέμα κατανάλωσης.
πράγμα να είναι πολύ τάχυτο ένα αυτοκίνητο, ένα αυτόματο σασμάν τουλάχιστον. Δηλαδή το οχτατάχυτο είναι ωραίο. Είναι κρίμα να έχεις ένα αυτόματο σασμάν, παιδιά, και να είσαι πεντατάχυτος, για παράδειγμα. Οριακά εξατάχυτος πρέπει να είσαι, οριακά. Εφτατάχυτος, ακόμα καλύτερα. Οχτατάχυτος συνήθως έχουν τα μεγάλα μότερ. 3.000, 4.000. Εκεί μπαίνουν οχτατάχυτα κυβωτία. Περισσότερο για την ξεκούρασή του. Ναι. Δεν έχει νόημα να πηγαίνεις όταν... Αν έχει το μοτέρ τη ροπή να μπορεί να κινηθεί, είναι καλά. Θες κυβικά. Θες κυβικά, θες κυλίνδρους. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πάει σε ένα δίλητρο 7-τάχητο, 8-τάχητο. 8-τάχητο σε δίλητρο με τετρακύλινδρο, τι να γίνει. Το AMG που ήταν 7-τάχητο, όταν ειδικά έγινε Big Turbo, υπήρχε... Χαμηλά εκεί που είναι ψωχιό, δηλαδή, υποφέρει το αυτοκίνητο, υποφέρει. Ένα launch κάναμε, έχουμε ακόμα. Α, τώρα δεν ήταν launch δηλαδή αυτό. Όχι, τώρα ήταν ξεκίνημα απλό. Χαλαρό. Το από το φαναριού, ας το πούμε, έτσι με πρώτη. Ναι. Το launch είναι τρομακτικό. Τόσο πολύ, ναι. Ναι, είναι τρομακτικό. Είναι αλήθεια, δηλαδή πραγματικά είναι καμία αίσθηση. Καμία σχέση, τίποτα, είναι διαφορετικό. Θα το δεις, πάνω. Τώρα που έχει καλή άσφαλτα εδώ πέρα. Θα το ζήσουμε γι' αυτό. Φύγαμε 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα και νομίζω ότι έχουμε πάει, παιδιά, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη. Θανάση, κατάλαβες. Ναι, απίστευτο. Εντελώς σε κουράσα, τίποτα. Είδες, ενώ τα καθίσματα φαίνονται ότι είναι έτσι αυτό που λέγαμε πριν, δεν σε κουράζουν. Ναι, όχι, δεν... Ίσως να είναι λίγο σκληρό το υλικό, ελάχιστα σκληρό κάτω εκεί που κάθεσαι. Είναι. Ναι, αλλά σε σχέση δηλαδή χειρότερα. Με... Ναι, η οπτική τους σε ξεγελά. Λες, όχ, τι είναι αυτό. Αλλά τελικά έχουν βάθος. Έχουν δηλαδή υλικό να καθίσεις, να σου κάνει μια μερική απορρόφηση σε σχέση με αυτό που σου... με την εντύπωση που σου δίνουν. Την αρχική. Η συνεχνήση σου δίνει, μπορεί να σου σκώσει την πλάτη πίσω στη μέση, να στη βγάλει πίσω. Α, κάνει κόλπα τέτοια. Ναι. Πώς, με τι πράγμα. Από το πλάι, όλα είναι φως στο πλάι. Ηλεκτρικές. Παίξε εκεί πέρα, τα δεις. Πλάτες αυτά, πάνω, κάτω, κάθεται, σηκώνεται. Ωραία. Την πλάτη την ιδέα. Εδώ είναι το έτσι, εδώ σίγουρα είναι μπρος πίσω, ναι. Παίζω εγώ, παιδιά, με το κάθισμα, ξέρετε, κλασικά. Τώρα τις μέσεις... Ωπ, να το βρήκα. Και τα ανή 54 παίρνουν πολύ βελτίωση. Ναι. Και είναι έτσι BMW μεγάλο σαν σχήμα, σαν σκάφος, όπου θεωρητικά είναι πιο φθηνά. Δεν ζεσταίνουμε, ρε φίλε. Ανάψει το καλό. Λέω και εγώ τι γίνεται, να μ' άναψα εγώ, να με τι έχει γίνει. Επίση το άναψε. Έχει από την τρέλα μου, λέω τι έγινε, άναψα τώρα. Το κόλλος είδε. Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε για τα ΝΗ 54, ναι. Θεωρητικά είναι πιο φθηνά τα ανταλλακτικά και τα parts, γιατί έχουν δουλευτεί τα συγκεκριμένα μοντέλα στο θέμα βελτίωσης. Και εάν θες ένα BMW σε τέτοιο σκάφος, είναι το μοντέλο που αξίζει να πάρεις και να βελτιώσεις, να το κάνεις κουμπαρά. Σε κάθε. Που να αγοράζεται κιόλας, παιδιά, έτσι, να κάνεις την αγορά. Δηλαδή η κτήση να είναι βατή και από εκεί και πέρα να υπάρχουν πληθώρα επιλογών. Και να ξέρετε. Σας έλεγα πριν, απλά έκλεισε η κάμερα, ότι θέλουμε να βελτιώσουμε ένα αυτοκίνητο. Τι θέλουμε, θέλουμε BMW. Έχουμε τρελαθεί και γουστάρουμε BMW, ωραία. Ποιο να πάρω, ρε γαμότο, ποιο μοντέλο να πάρω. Απλά τα πράγματα, παιδιά. Η Αμερική είναι η μέκα της βελτίωσης. Και γενικά εκεί είναι οι μεγάλες εταιρείες που σπρώχνουν χρήμα στο develop εξαρτημάτων
για aftermarket. Ψάχνουμε να δούμε ποιο μοντέλο, σε ποιο μοντέλο έχουν δώσει βάση οι Αμερικάνοι και έχουν εξελίξει πράγματα. Εκεί που έχουν πέσει πολλοί βελτιωτές, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν καλά προϊόντα, υπάρχουν καλές τιμές. Το E54 είναι από τα BMW που έχουν πληθώρα εξαρτημάτων σε σχέση με άλλα. Γιατί έχει πέσει πολύ χρήμα. Βγαίνει μεροκάματο για αυτούς και υπάρχει η χαρά της επιλογής για τους πελάτες. Έτσι κάνουμε γενικά στα αυτοκίνητα. Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε κάτι, έχουμε φλα. Α, θέλω Audi. Ωραία. Μπες στα αμερικάνικα, τα site και κοίτα που έχουν πέσει τα χρήματα. Τι πουλάει και τι έχουν εξελίξει. Γιατί και πριν τα πάρεις, θα μπορείς να έχεις feedback και να δεις τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Λεφτά στο πορτοφόλι σας είναι, σίγουρες λύσεις, λιγότερος χρόνος σε συνεργεία. Αυτά από μένα. Η απόφαση βέβαια είναι τελική και το πορτοφόλι είναι δικό σας. Εντάξει, σας λέω τι θα έκανα εγώ από την εμπειρία μου στους χώρους τις τελευταίες 2 δεκαετίες τουλάχιστον που έχουν πέρασει. Εσύ αν έδινες το ΕΒΟ τι θα έκανες, τι θα έπαιρνες και τι θα έκανες? Σίγουρα θα κοιτούσα τετρακίνητο. Σίγουρα θα κοιτούσα αυτόματο για την ευκολία κυρίως. Σίγουρα θα κοιτούσα από 2.000 κυβικά και πάνω. Δεν ξέρω, θα με βόλευε να έχει χώρους. Θα με βόλευε να έχει χώρους. Να παίρνει βελτίωση. Ναι, εννοείται, σίγουρα ναι, το έχουν εξελίξει Αμερικανοί να υπάρχουν προϊόντα. Από χώρους δεν το έχω σκεφτεί, θα έβαζα τους χώρους στο μυαλό μου, αλλά πιστεύω ότι θα κέρδιζε την προτίμησή μου η ομορφιά. Γουστάρω το αυτοκίνητο και γενικά ό,τι έχουμε στη ζωή μας, να το έχεις απέναντί σου, να πίνεις καφέ. Αυτό είναι σπίτι, γυναίκα, αυτοκίνητο, μηχανάκι, ρούχο, οτιδήποτε, να το βλέπεις και να σε φτιάχνει. Εγώ πώς το βλέπω, παιδιά. Επομένως, θεωρώ ότι πρώτα θα μετρούσε η ομορφιά, η οπτική, στα μάτια τα δικά μου, γιατί και η ομορφιά είναι υποκειμενικό θέμα. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι θα με φτιάχνει οπτικά και μετά στο θέμα πόσο θα με βόλευε. Βέβαια, δεν λέμε να πάρεις κάτι, δεν θα έπαιρνα ένα R8. Αυστηρά τη θέση. Δεν θα το παίρνω. Ένα TTRS. Θα το παίρνω γιατί μπορείς να βάλεις από πίσω. Μπορεί να βγάλεις και ένα μπουφάν και το αφήσεις, μπορείς να βάλεις και ένα μικρό παιδί. Ναι. Δηλαδή η Audi πάρα, έχει επιλογές. Πάρα πολύ βελτιώσιμο. RS3, έχει δηλαδή RS3. RS4. Όχι, RS4 δεν παίζει πολύ. RS3 το έχουν φτιάξει. RS3 TTRS είναι το ίδιο μότερο. Okay. Λοιπόν, RS6 θεωρώ όμως ότι είναι άκριβο συντήρητο. Στη μαμά μορφή, δεύτερον, πολύ ακριβά parts για να το ανεβάσεις. Βέβαια, είναι και σε τι επίπεδο θα φτάνεις. Διότι μπορεί να είναι ακριβά να τα ανεβάσεις, αλλά το πρώτο στάδιο ή το δεύτερο, όπως είναι του Χρήστου, θεωρώ ότι ένα 90%, 95% πληθυσμιακά θα το καλύψει. Δηλαδή θεωρώ σχεδόν τρελό να λέει κάποιος τώρα να μπαίνει σε αυτό το αυτοκίνητο που είναι stock motor και να λέει δεν με καλύπτει, θέλω κι άλλο. Κάτσε ρε φίλε, θέλω κι άλλο που στην ευθεία, στη Θήβα, στα 16 χιλιόμετρα. Να το κάνεις και αυτά που λες 900-800, αυτά τα. Ναι, ωραία, πού θα τα οδηγήσεις και τι θα κάνεις και πόσες φορές θα τα χρειαστείς αυτά τα άλογα. Και άντε που το κάνεις και για την κάβλα σου και το χαβαλέ σου να πατήσεις, να κάνεις, δεν υπάρχουν πια πατήματα. Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι, πατήματα τι να υπάρχουν, αφού είναι. Απ' την άλλη, αυτό λέμε, να πάρεις ένα, ας πούμε, τέτοιο αυτοκίνητο, ένα TTRS και να το κάνεις big turbo, να το κάνεις σφυρίλατα, να τα κάνεις. Γιατί? Άκου να δεις. Το να πάρεις ένα TTRS για μένα ή ένα RS3 και να το κάνεις stock motor full περιφερειακά είναι μια χαρά. Εάν μπεις στο τρυπάκι να πεις ότι εγώ το πήρα για να κάνω κόντρες, είναι τραγικό λάθος. Γιατί? Γιατί θα έχουν πάρει, θα έχει πάρει ο άλλος μια καρότσα α3
Τρακαρισμένο δεν το νοιάζει γιατί θα το κόψει. Πατώματα εδώ, εδώ από κάτω θα περνάει άσφαλτος. Μιλάμε για κόψιμο, δεν μην υπάρχει τίποτα. Ούτε μέσα, ούτε απετσαρία, τίποτα. Ούτε. Δεν σε είναι το τιμόνι με την κολόνα. Και να κρέμονται τα καλώδια. Θα έχει βάλει ένα δίλητρο μοτέρ, ένα DSG, μπαλόνια και να λέει ότι έχω αυτοκίνητο. Και να κάνει κόντες, αλλού φέρει το DRS. Βρε γίδι, βρε χαζούλι, δηλαδή που έχεις δώσει εσύ 10 χιλιάρικα, 12, 15, βαριά. Θα κάτσω εγώ τώρα, άμα κάτσω εγώ που θα έχω δώσει 100, να σε υπολογίσω, δηλαδή δεν θα σε κοιτάω, θα σε ακούσω σαν μίγα που περνάει εδώ, που γυρνάει γύρω από τα φαγητά, για να μην πω γύρω από τίποτα άλλο. Αν δεν πες ότι έχεις και μια κάβλα και πατάς. Ναι, το Facebook πλέον και αυτοί που δεν έχουν πει ούτε καν σε ένα... Α, καλά, είναι υποδηλάτες, είναι υποδηλάτες. Το να κάνουν να κράζουν αυτοκίνητα τα οποία... Δεν είναι περίεργο ότι αυτοί που μιλάνε ή τουλάχιστον οι πρώτοι απανταδόροι αυλικοί τους δεν έχουν αυτοκίνητο. Δηλαδή εκεί χαλάσει η μαγιά. Τίποτα, δεν ασχολείσαι καθόλου. Παίρνει αυτοκίνητο σου, κάνει την πλάκα σου. Δεν μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι το να πει να συγκριθεί. Εμεί, Χρήστο, η ομάδα, η λογική τη ομάδα είναι ότι μπορεί να κάνουμε 10 δοκιμέ στον δρόμο χαβαλέ. Δεν θα πάει ο άλλο να πει α, σε πέρασα, το έκανα. Κοιτάξτε εδώ τι του έκανα. Δεν υπάρχει αυτό το άτομο ακόμα, δεν έχει βρεθεί. Γιατί και να βρισκόταν αθανάσιμο. Σε πόσα δευτερόλεπτα είχε βγει για την ομάδα. Άμεσα. Λοιπόν... Μα το νόημα δεν είναι για μένα, είτε 5.000 αυτοκίνητο, είτε 200.000, 300. Είναι ο πόνος του καθενός. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Αυτό μου αρέσει εμένα. Είναι κάψα της βελτίωσης. Δηλαδή εμένα μπορεί να μου αρέσει. Είμαι τρελαμένος και γουστάω και να πάρει ένα αροχτό, ρε φίλε. Δεν θέλω να το τουρμπήσω, δεν θέλω ατμόσφαιρα. Δηλαδή θα με περάσει ο άλλος ο τουρμπάτος θα είμαι. Πάντα κάποιος σε περνάει, όσα για το κάνεις. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα μας κάνει ένα ρημάκ. Πάρε ένα ρημάκ να μην σε περνάει ούτε αεροπλάνο. Δεν θα είσαι στην Ελλάδα. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν το βγάζει αυτό εδώ πέρα. Κι όμως θα είσαι με το ρημάκ και θα βρεθεί δίπλα σου το 1800 turbo το VAG που θα έχει βάλει και τη GPG ή το δίλητρο το S3 και θα σου πατάξει ρόγκασα. Και θα είσαι με το ρημάκ. Μπράβο. Και μέχρι ίσως και μέχρι τα 100 μπορεί και 150 να σε περάσει. Λέμε. Δεν νομίζω θα πατήσει κανένα. Δηλαδή πρέπει να σε χαζώσει κανένα. Δηλαδή δεν ασχοληθεί καθόλου. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, θα γελάνε οι άλλοι, θα σου πει και θα τσίμπησε. Για να πω, εντάξει, θεωρώ ότι πηγή όσοι έχουν πάρει φεραρικά δυνατά, πανάκριβα ή ταύρους ακριβούς. Δεν μιλάμε τώρα πώς θα πάρεις κανένα παλιό, επειδή το έχεις μούρλα. Δεν ασχολούνται καθόλου στο θέμα κόντρας ή δεν μπαίνουν στο τρυπάκι της σύγκρισης. Να πατήσω, και okay, με πέρασε, σε πέρασαν, ναι. Ρε φίλε, αυτός θα βγει εθνική όπως βγαίνουμε εμείς τώρα και θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να το καταλάβεις. Εδώ τι θα γίνει. Δεν θα φτάσει μέχρι τη Θήβα. Από πού θα μαζεύουν πιστόνια ή μια αξόνια ακρόμπαρα. Θα μείνει, θα διαλυθεί. Θα δες ένα κουτί τεπών για τον πονοκέφαλο. Ναι, δεν είναι αυτά αυτοκίνητα. Εγώ έχω πει αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι για να τα ζηλέψει, είναι για να γελάς μαζί τους. Το πόσο ο άλλος είναι μικρόμυαλος και πόσο πατάει πάνω στο αυτοκίνητο για να ανεβάσει το εγώ του. Δεν έχει να σου πει τίποτα άλλο. Και τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε 2 λεπτά, max, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτούς τους χαζούς παιδιά θα τους αφήνετε να μιλάνε. Δεν θα τους διακόπτετε. Θα δείτε μέσα σε 2 λεπτά, κάντε το. Έχετε κάποιον γνωστό... Παύλα φίλο που έχει αυτό το κομπλεξισμό, τώρα ξέρετε, καταλάβατε εσείς τι λέω. Λοιπόν, αφήστε τον όταν μιλάτε για αυτοκίνητα να μιλήσει ένα δίλεπτο συνεχόμενο. Και μετά ακούστε τον ξανά λίγο στο μυαλό, φέρτε τον λίγο στο μυαλό για να καταλάβετε ότι αυτά τα άτομα δεν κόβουν, είναι ως εκεί. Δεν μπορείς να πιεις όχι ποτό μαζί τους, ούτε εσπρέσο στα όρθια. Δεν κάνουν αυτοί ρε παιδιά. Το θέμα το έχουμε ξαναπεί. Το αυτοκίνητο είναι μέσω διασκέδασης και όχι ανάδειξης του εγώ σας. Ποιος την έχει πιο μεγάλη. Ναι, ποιος την έχει μεγαλύτερη, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Δεν το αυτοκίνητο, πάμε με το αυτοκίνητο κάποιοι διασκεδάσουμε να μιλήσουμε με το άλλο, το φίλο, τη φίλη που έχουμε κοινά
ακούσματα, κοινές εμπειρίες, κοινά... Πες ρε Θανάση τίποτα που τα λες και ωραία. Κοινά θέλω, κοινά... Γιατί να μην χαρούμε κιόλας με το γεγονός ότι κάποιος πήρε ένα καλό αυτοκίνητο, ένα δυνατό, λοιπόν, είναι φίλος μας, είναι... Ρε φίλε, δεν ζηλεύουν με θαυμασμό, ζηλεύουν με φθόνο. Δυστυχώς. Και γυρνάμε παιδιά πίσω. Εντάξει, να κάνουμε μια αποφώνηση. Μετρήσεις δεν θα κάνουμε, γιατί θεωρείται το αυτοκίνητο σε μια κατηγορία, να ξέρετε, για να μην περιμένετε μετά στο τέλος του vlog, σε μια κατηγορία των αυτοκινήτων που σας δείχνουμε, τον κάτι το εξαιρετικό. Είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που είπαμε, τα βάζουμε σε αφίσες στα δωμάτια, αν ήμασταν τώρα πιτσιρικαρέοι, και είχαμε διάφορες αφίσες, νομίζω ότι χαλάρωσε ένα Mi 4, θα το είχαμε σε μεγάλες αφίσες. Θυμάμαι κάτι Bugatti που είχα, η B110S και κάτι κάρτες εκεί, Super A2 και τέτοια. Μια τέτοια κάρτα, μια τέτοια αφίσα, νομίζω ότι θα στόλιζε ένα παιδικό δωμάτιο εύκολα. Ένα παιδικό όνειρο που όσο και να μεγαλώσεις, θα να είσαι, όσο και να μεγαλώσεις, παραμένει. Εντάξει παιδιά, αριστερά. Περίμενε. Ουπς, εδώ είσαι. Στον κατάλληλο χρόνο. Και ήχος απολαυστικότατος. Εντάξει, τι να πω, θα τα πούμε σε λίγο παιδιά. Βγαίνουμε έξω και τα τελικά σχόλια, αν και νομίζω ότι συμπεράσματα έχετε βγάλει ήδη, τα οποία βέβαια θέλω να τα δω όλα στα σχόλιά σας παιδιά. Και άμα γουστάρετε το σημερινό και γουστάρετε να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια, επιβραβεύστε μας με ένα like, ένα subscribe, και άμα γουστάρετε βάλετε και τις ειδοποιήσεις για να βλέπετε πότε έρχεται, όταν ανεβαίνει για τη δική σας απόλαυση και τη δική σας διασκέδαση βιντεάκι στο YouTube. Λοιπόν, βγαίνουμε έξω και μιλάμε. Αποφώνηση μάγκες, συμπέρασμα. Τι να πω, εντάξει, το αυτοκίνητο είναι, είπαμε, κατηγορίας supercar. Ποιότητα εσωτερικά, λιμουζίνα. Σπορ λιμουζίνα, αλλά από τα αλήθεια. Όχι έτσι για να το λέμε, από τα αλήθεια. Να ξέρω, τέτοια καθίσματα δηλαδή, τέτοια επένδυση σε δέρμα, πλαστικά, χώρους, απίστευτα. Λοιπόν, κόκπιτ οδηγού, όλες οι πληροφορίες, σε τεχνολογία 2023 που ζούμε τώρα, εντάξει, display, ούτε βελονίτσες, ούτε το ένα άλλο, όπως πρέπει. Μοτέρ, ροπάτο παντού, αστήρευτη δύναμη, ακούραστο. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πραγματικός χιλιόμετροφάγος. Νομίζω ότι αδικείται αυτό το αυτοκίνητο να πεις ότι θα κάτσω να το φάω μέσα σε μια πόλη. Δεν θα το ευχαριστήσεις, δεν θα το καταλάβεις. Θα σε εντυπωσιάσει μεν από τη δύναμη και από τις ροπές από χαμηλά, αλλά πραγματικά θα καταλάβεις τι όχημα έχεις στα χέρια σου όταν θα βγεις στην Εθνική Οδό. Και γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και σήμερα σε εντελώς διαφορετικό δρομολόγιο για να το απολαύσουμε και να το απολαύσετε όπως του αξίζει. Από εκεί και πέρα, σχεδίαση μοναδική. Ίσως γελούσαν μερικοί πριν στις πρώτες φωτογραφίες από τις γρίλες μπροστά. Τώρα αν δεις αυτό το αυτοκίνητο και κολλήσει το βλέμμα σου στις γρίλες και σε χάλασε και δεν κάτσεις να το δεις όλο τι γραμμές έχει και πόσο δένουν οι καμπύλες με το αμάξωμα και με όλο αυτό που βλέπεις, και να πω είναι λίγο. Το συγκεκριμένο κιόλας έχει δεχτεί εξωτερικές πινελιές οι οποίες αδειάζουν απόλυτα. Δικός μας, α, τους έφτασε. Λοιπόν, τι άλλο να πω παιδιά, μοτέρ είπαμε, ποιότητα κύλησης, απίστευτη. Το αυτοκίνητο στρίβει με όσα φαντάζεστε και όσα δεν φαντάζεστε, με όσα λέγονται και όσα δεν λέγονται.
και δεν έχει, δεν κουνάει το παραμικρό, σου δίνει, σου περνάει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν σε φοβίζει καθόλου. Θεωρώ ότι μπορεί να το πάρει και ένας μέτριος καθημερινός οδηγός, ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα, και να κάνει ταξίδια που τόσο γρήγορα, μην κολλάει το μυαλό σας στην Ελλάδα, μιλάμε εξωτερικό, εντάξει, τόσο γρήγορα που δεν θα φαντάζεται και ο ίδιος ότι μπορεί να κινηθεί. Εντάξει, σειρά M. Θεωρώ ότι από όσοι είστε κοντά στην ηλικία μου, από πιτσιρικάδες, εντάξει, βλέπαμε μητρία και λέγαμε εργαλείο. Εντάξει, πόσος κόσμος αγόρασε 1600 άρια και πόσος κόσμος πήγε και έβαλε τα σήματα της ΣΕΜ πάνω, τα καπό της, τις ζάντες της, τα φρένα της. Αυτό το μεταξύ, παιδιά, έχει κάτι δίσκους. Θα τους είδατε μπροστά στο πρώτο βιντεάκι, το μονόλεπτο που δείχνουμε. Θηρία, πόσο είναι η είδηση, θυμάσαι καθόλου? Θυμάμαι, νομίζω. Κάτω 18 ίντσο πρέπει να είναι, για να είναι 20 άρια η ζάντα, είναι 3,70, κάπου και 3,80. 380 μπροστά, αν θυμάμαι καλά. Και θα κάνω, ξαναδείτε τα μία τώρα. Μισό λεπτάκι κιόλας να σας βοηθήσουμε. Ξαπίστωνες μπροστά, 400 και μιλάμε για τα γκάνα αφηρία. 480 πίσω. Και πίσω βλέπετε. Εντάξει, μιλάμε για τέρας. Όπως, παιδιά, επιταχύνει, όπως επιταχύνει, έτσι φρενάρει. Δηλαδή τα G επιτάχυσης και τα G επιβράδυσης είναι το ίδιο αισθητά όταν θέλεις. Οδηγάει μόνο του. Τι να πω, παιδιά, μπορώ να μιλάω ώρα για αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σημείο αναφοράς. Δεν νομίζω ότι επιδέχεται κριτική. Είναι κάτι που άξιζε να δείτε και το είδατε σε αυτό το κανάλι. Θα σας πω και ο Χρήστος 2-3 λογάκια για να κλείσουμε. Χριστάρα μου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν εσένα. Εγώ ευχαριστώ, φίλε, εσένα και... και όλη την ομάδα που ακολούθησε πίσω μέχρι, και μπροστά μέχρι τη Θήβα. Τόσα χιλιόμετρα χωρίς να το καταλάβουμε. Περάσαμε ωραία. Τι ήταν αυτό, δηλαδή? Περάσαμε ωραία. Κάναμε τα ανοίγματά μας. Είδαμε πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο. Να σε ευχαριστήσω που θα το δει τόσος κόσμος από το κανάλι σου. Να το απολαύσεις, παιδιά. Αυτά τα αυτοκίνητα, τέτοια αυτοκίνητα να βρίσκουμε, να είναι φίλων, να τα απολαμβάνετε. Να γίνει μια ειδική μνήμα, θέλω εγώ να μιλήσω για την οικογένεια του Πετρόπουλου. Ειδικά τον Παναγιώτη και τον Σάβα. Ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος με ιδέες, πολύ ψαγμένος. Όλοι το γνωρίζουν, η οικογένεια του Πετρόπουλου, μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είσαι και εσύ φίλος μαζί τους. Έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Ξεκίνησαν από την Όπελ, έχουν πάει σε ένα άλλο level, με ένα συνεργείο, χειρουργείο θα το έλεγα. Τώρα θα σε πιάσω, θα σε πιάσω. Ξέρεις που έχει πάει στρατό πάνω στον Πετρόπουλος? Ειδικές δυνάμεις, αλεξίπτωτα. Και εγώ το ίδιο. Και ο Σάβας, όχι μόνο ο Παναγιώτης. Πάνω όπως αγαπάμε, ρε. Θέλουμε να σε πειράζουμε, ρε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, για τη δουλειά που έχουν ρίξει μας στο αυτοκίνητο, τη μελέτη. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι καινούριο και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ναι, είναι ακόμα στον πειραματισμό. Τώρα το ψάχνουν να το βρούνε. Το πρώτο ελληνικό και όλα που ξεκλειδώσαμε εγκέφαλο. Ο Παναγιώτης το χειρίστηκε. Ο Σάβας με τα μηχανικά. Ακολουθεί τις ιδέες του Παναγιώτη και τα χρυσά του χέρια. Και βγάλανε αυτό το εργαλείο, να το πω έτσι, αυτό το αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίσουμε και sky's the limit. Ναι, πάντα προβλημάτιστο. Για μένα πάντα προβλημάτιστο, άσπαστο και πάντα να το χαίρεσαι. Έτσι, έτσι. Και να το χαιρόμαστε και εμείς στην παρέα. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά. Αυτό, ελπίζω να το απολαύσατε. Επιβραβεύστε μας όσοι γουστάρετε. Και όσοι δεν γουστάρετε, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Εγώ γουστάρω απλά και μόνο να βλέπω να έχετε χαμόγελα αυτή τη στιγμή και να το ξαναδείτε. Είναι vlog που θα μείνουν, θεωρώ. Εντάξει, είναι vlog μοναδικά στην Ελλάδα. Και έρχονται και καλύτερα. Και έχουμε ακόμα. Και έχουμε αστήρευτη πηγή έμπνευσης και πολύ καλή διάθεση. Αυτό. Λοιπόν,
Ελπίζω να περάσετε καλά και καλό υπόλοιπο, παιδιά, σε ό,τι και αν κάνατε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Βγάζουν μοντέλα στην Κίνα που δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Όχι στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες έχουν. Εγώ, ο προμηθευτής που μου φέρνει πράγματα, πάει Ιαπωνία. Νόμιζα θα πεις εγώ είμαι Ιάπωνας. Εγώ! Πόσο μεγάλη διαφορά είναι αυτό από το 02? Καμία επαφή. Άλλο αυτοκίνητο, ε. Καμία επαφή. Καμία. Σε όλα τα level. Καταρχήν το 02 είναι κοντό. Το μεταξώνιο είναι πολύ κοντό. Ναι. Ναι. Ωραίο. Μέχρι τα 6,5 κατοστάρικα παλεύονταν. Ο Χρήστος ξέρεις που τον έχεις δει. Θυμάσαι το Μονοταύρος. Α, μπράβο. Εκεί ήσουν στο βίντεο. Μονοταύρος. Το 02 μέχρι 6,5 κατοστάρικα παλεύεται με έναν που έχει μια εμπειρία. Εγώ έκανα το κάνα σφυρί. Πιουρ τουρμπίνες, κακό, τα πάντα. Το 02, ρε, εδώ Αθηνά. Ναι. Αθηνά. Καυτής ή όχι, χαλαρά. Όχι. Σοβαρός. Απλά, για να έχει 02 έτσι. Εντάξει, ήταν 900 με 110 κιλαρουπή. Δηλαδή το αυτοκίνητο Τετάρτες, Πέμπτες ήταν επικίνδυνο. Ήταν επικίνδυνο. Εγώ γυρίσει, έχω φύγει στην καραντίνα. Ναι. Έχω βγει βόλτα με τη γυναίκα. Μπαίνουμε Αττική Οδό από Κατεχάκι, μπαίνουμε Αττική Οδό που είχε άπλα. Ναι, ναι. Τι λέω να κάνουμε, ένα 100-200, μόλις το είχα κάνει. Δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω ζεστάνει λάστιχα, δεν έχω κάνει χειμώνας, δεν έχω κάνει τίποτα. Μου λέει κάνε. Περνάω με τα δύο, έχω βάλει την πρώτη, τα έχω βγάλει όλα έξω. Ναι. Αρχίζει μία. Διπλώνει. Δύο, τρίτη αλλαγή εδώ. Και πλέον το φύγιο χάνεται, δεν υπάρχει τώρα. Τι να. Το αφήνω εκεί για άπλα βέβαια και μου γυρνάει τέτα και με καπνούς και αυτά και κοιτάει λίγο που. Δεν ίσχυσε ποτέ, ε. Ωραία. Με πίσω ημισλίκ, λάστιχο, με καβέ 4 αριθμιζόμενες, με αντιστρεπτικές. Ήταν νευρικό. Έσκαγε κλωτσιά, το βλέπεις. Ήταν όλη την ώρα εκεί πέρα. Δεν ήταν το αυτοκίνητο. Ωραίο παιχνίδι. Σε εμάς, στην ηλικία μας, αφού έχεις περάσει αυτό και να το σεβαστείς. Ναι, αν δεν το σεβαστείς. Αν το πάρει πιτσερίκος, άστο. Γεια σας. Τελείωσε.